υλοποιήθηκε 4-5 χρόνια. Αυτό το πρόγραμμα πώς να το κάνουμε. Απέτυχε. Απέτυχε. Να υλοποιηθεί. Ένα τετραετία είναι η κυβέρνηση. Τώρα, εγώ για τέσσερα χρόνια. Επειδή δεν χρειάζεται να σας διακόπτω, μιλάτε όσο θέλετε. Δεν σας έκανα κι. Άστε να μιλήσετε κανένας άλλος. Λοιπόν, εγώ λέω ότι αυτό το πρόγραμμα απέτυχε. Και, δεν, και το ζήτημα είναι μπορεί να περιμένουμε και 4 και 14 χρόνια για να συνεχιστεί μια καταστροφή. Να συνεχίζεται η ανεργία, η ύφεση, η λιτότητα. Τα παιδιά που δεν έχουν πάνε στο σχολείο χωρίς να φάνε. Ο κόσμος που φεύγει. Το ξέρετε ότι εκατοντάδες χιλιάδες μηχανικοί φεύγουν στην Εσπερία, στις ξένες χώρες. Ότι γιατροί, δεκάδες χιλιάδες γιατροί έχουν φύγει. Έτοιμο δυναμικό το οποίο το έχει σπουδάσει με το αίμα του, με τη φορολογία του ελληνικού λαού, το δίνουμε έτοιμο στους ξένους. Αυτά όλα πρέπει να σταματήσουν. Αυτά πρέπει να σταματήσουν. Και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σταματήσουν. Κύριε, αν κύριε, δεν αλλάξει. Ένα ναι, λεπτό, ένα ναι, λεπτό. Ναι, ναι, ναι. Εμείς θεωρούμε. Δεν φτάνουν βέβαια οι δηλώσεις σας για να σταματήσουν ένα λεπτό, αυτά. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Η δεύτερη πόλη σε μέγεθος. Τώρα μιλάω, τώρα μιλάω. Μέγεθος, λοιπόν, μπορώ να συνεχίσω να μιλάω. Είναι το Λονδίνο. Κοιτάξτε, αυτό το παραμύθι. Γιατί μας λένε ιστορική τώρα. Όταν μιλάει ο άλλο, την πέφτει. Εγώ θέλω να προστατεύσω. Μπορώ να σταματήσω να μιλήσω. Δεν χρειάζεται προστασία. Ο κύριο κοινοβουλευτικό υποσχεθούν θα μιλήσει μετά. Μπορώ να μιλήσω τώρα εγώ. Γρήγορα. Λοιπόν, ναι. Όχι γρήγορα. Διακόψτε με εσείς. Μόλις με διακόψετε, θα σταματήσω εγώ. Παρακαλώ. Εσείς, αλλά εσείς. Ναι. Μάλιστα. Δεν χρειάζεστε προστασία εσείς. Εγώ χρειάζομαι προστασία από εσάς για να γίνετε μια πολιτισμένη συζήτηση. Για τους τηλεθεατές σας πρωτίστως. Παρακαλώ. Για τους τηλεθεατές σας. Πολιτισμένη συζήτηση. Όχι ένας πάνω στον άλλο. Λοιπόν, εμείς λέμε. Αυτή η πολιτική, την πολιτική αυτή που υλοποιείται αυτά τα χρόνια, η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, ούτε θέλει, ούτε μπορεί να την αλλάξει επί της ουσίας. Το μνημό, αντί για χρήματα με τον συγκεκριμένο τρόπο θα είναι η προληπτική γραμμή στήριξης, αντί για δεσμεύσεις τύπου εφαρμοστικών νόμων θα είναι η επιτήρηση, η λύση για το ασφαλιστικό και τα 360 ευρώ από 1η-1η ως σύνταξη 1η-1η-15 και ούτω καθεξής. Αυτή η κυβέρνηση ούτε θέλει ούτε μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Από αυτού για να μην χαθούμε, επειδή προφανώς καταλαβαίνετε και εσείς και δέχεστε ότι δεν αρκούν οι ευχές για να αλλάξουν μερικά πράγματα, χρειάζεται πράξη. Πώς θα αναχαιτήσετε εσείς τη φυγή των παιδιών, ας πούμε, στο εξωτερικό, που όντως είναι ένα θέμα, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, βέβαια και αλλού. Αλλά πώς θα την αναχαιτήσετε εσείς αυτή τη φυγή, πώς θα την εμποδίσετε, δεν φτάνουν οι ευχές προφανώς. Εμείς, όπως έχετε δει, με ιδιαίτερα στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, δεν αρκιστήκαμε στα αυτό που ακούω συνεχώς και σήμερα και χθες και προχθές και από το Σαμαρά και από τους κυβερνητικούς βουλευτές. Πρέπει να, τώρα πρέπει να. Τώρα πρέπει να βγει η κάρτα ασθενούς την οποία την ακούω εδώ και 15 χρόνια. Λοιπόν, έτσι, λοιπόν, πρέπει να και θα. Εμείς δεν λέμε πρέπει να και θα. Δεσμευόμαστε για συγκεκριμένα πράγματα. Το ζήτημα της μετανάστευσης επιστημόνων ιδιαίτερα και επιστημονικού δυναμικού, προφανώς δεν έχουμε ένα διακόπτη να το σταματήσουμε. Yeah. Εμείς όμως είπαμε δύο πράγματα στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Η ανθρωπιστική κρίση, δηλαδή ο κόσμος που δεν έχει ένα πιάτο φαΐ, ένα κεραμίδι πάνω από το σπίτι του, ρεύμα ή τρόπο να μετακινηθεί, ένα. Και δεύτερο, να επανεκκινήσει, να ξαναξεκινήσει η οικονομία. Να ξαναξεκινήσει η οικονομία, η οποία είναι βαλτωμένη, είναι σε ηφαισιακή κατάσταση κλπ. Αυτά τα δύο δεσμευτήκαμε. Προφανώς, αυτά τα δύο, βελτίωση την κατάσταση της ανθρωπιστικής κρίσης που θα βοηθήσει και την ενίσχυση της ζήτησης. Και από την άλλη πλευρά, οι προτάσεις μας είναι δεδομένες. Η επανεκκίνηση της οικονομίας θα βοηθήσει παραπέρα στα πράγματα στα οποία λέμε κλπ. Να τις μάθουμε όσο λίγα μια κουβέντα. Ό,τι πείτε, ό,τι πείτε. Κοιτάξτε, το story του ΣΥΡΙΖΑ είναι συγκεκριμένο. Εδώ και 5 χρόνια, από την αρχή της